Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε μία σειρά βίντεο με τίτλο «Ανάλυση επεισοδίου». Σημερινό μας θέμα, το Dragon Ball Super, επεισόδιο 93. Ένα διόλου άσχημο επεισόδιο, το οποίο αν και κανείς δεν περίμενε να εντυπωσιάσει, κατάφερε να μας δώσει αρκετά πανέμορφα στιγμιότυπα. Το επεισόδιο όμως ξεκινάει με τον Goku, σιγά σιγά να αποκαλύπτει ότι έχει αμφιβολίες για τη δυνατότητα της ομάδας του να νικήσει το τουρνουά. Φαίνεται ότι όντως η μάχη με τον τόπο τον έκανε να σκεφτεί ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι πολύ πιο οργανωμένα και εξυπνότερα από αυτόν. Η πιθανότητα ότι αυτά τα άτομα έχουν κάποιον πολεμιστή δυνατότερο από τον Goku στο πλευρό τους, τον κάνει να θέλει να σχηματίσει τη δυνατότερη δυνατή ομάδα για το σύμπαν 7. Μία υπερβολικά καλογραμμένη σκηνή είναι ότι όταν ο Goku πιέζεται από τον Vegeta να πει αν πιστεύει ότι δεν μπορούν να νικήσουν στο τουρνουά χωρίς τον Freezer, ο Goku πετάει τον μπαλάκι στον Whis, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένας πολεμιστής που έχει δύναμη που ξεπερνάει αυτή των θεών της καταστροφής. Συγκεκριμένα ενός θεού, ο οποίος είναι πολύ δυνατότερος από τον Beerus. Δίχως να φανερώνει κάτι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αναφέρεται στον Belmondo και στον Jiren. Ο Goku πάει να συναντήσει τον Enma στον άλλο κόσμο, ο οποίος κάνει και την πρώτη του εμφάνιση στο Super, και μαθαίνουμε για το σχέδιό του. Δηλαδή να φέρει πίσω τον Freezer για 24 ώρες, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις της Baba. Με τον Goku να φεύγει, γυρνάμε στο σύμπαν 6. Η Κάλυφλα πασχίζει να μεταμορφώσει την Gale σε Super Saiyan, αλλά η Gale δεν φαίνεται αρκετά αποφασισμένη. Μεγάλο μέρος της συζήτησης παίζεται κωμικά, με τον Gaba και την Κάλυφλα να προσπαθούν να προσβάλλουν την Gale, ώστε αυτή να εξαγριωθεί και σιγά σιγά να μεταμορφωθεί σε Super Saiyan. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βοηθάει την Gale να μεταμορφωθεί είναι η σχέση του Gaba με την Κάλυφλα. Αν και ουσιαστικά η Κάλυφλα τη φωνάζει όλη την ώρα, η Gale το βλέπει σε κάποια μορφή συμπάθειας. Το δεύτερο μέρος του επεισοδίου ξεκινάει με τον Γκανόσου, έναν πολεμιστή που είδαμε να κατασκοπεύει το σύμπαν 7, να αναφέρει στον Κιτέλα τα νέα για τον Freezer και τον Κιτέλα σιγά σιγά να σχεδιάζει το σχέδιό του, ώστε να εμποδίσει το σύμπαν 7 να σχηματίσει μια ομάδα 10 ατόμων, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί αυτόματα. Ακολουθεί μια πανέμορφη σκηνή στην κόλαση, όπου ο Γκόκου συνομιλεί με τον Freezer και δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα, κυριολεκτικά αγνοώντας τον το δευτερόλεπτο που πάει να αντιμιλήσει ή να κάνει παζάρια. Επισέποντας το σύμπαν 6, έχουμε μια πανέμορφη μάχη μεταξύ της Gale και του Gaba. Ξεκινάει με τις αναφορές στην 8η ταινία Dragon Ball Z να χτυπάνε κόκκινο και την Κάλυφλα να διακόπτει τη μάχη των δύο πολεμιστών μεταμορφώνοντας σε Super Saiyan 2. Υποθέτω. Το μαλλί της άλλαξε, η άβρα της άλλαξε, ο Gaba έδειξε να αντιδράει στη μεταμόρφωση, αλλά κανείς δεν μίλησε. Μόνο το μέλλον θα δείξει τι έγινε. Με δύο ακόμη Saiyan στο πλευρό του, ο Gaba ετοιμάζεται σιγά σιγά για το τουρνουά. Το επεισόδιο μας τελειώνει στην κόλαση με τον Goku και τον Freezer να συνεχίζουν να συζητάνε και με πολλά υπονοούμενα για τα μελλοντικά σχέδια του Κιτέλα, ο οποίος φαίνεται να σχεδιάζει να συνεργαστεί με το σύντρα του σύμπαντος 9. Καιρό είχα να δω τόσο καλή σχέση μεταξύ διαλόγου και δράσης. Το μυστήριο της Gale λύθηκε και από ό,τι φαίνεται δεν τράπηκαν τα Broly reference, μιας και μεγάλο κομμάτι της μάχης Gaba εναντίον Gale αποτελείται από αναφορές στην ταινία 8. Μου άρεσε η αλλαγή στην προσωπικότητα αλλά και στη φωνή της Gale. Όσο αφορά την ιστορία, υπάρχει υπερβολικό ενδιαφέρον και όλες οι σκηνές δεν μοιάζουν καθόλου extra ή filler. Ο διάλογος μεταξύ Goku και Freezer ήταν απίστευτα ρεαλιστικός. Ο Goku φυσικά μετά το Resurrection F φαίνεται να προσέχει ιδιαίτερα. Βλέπουμε έναν υπερβολικά προετοιμασμένο Goku, ο οποίος κυριολεκτικά δεν έχει άλλη επιλογή από το να ζητήσει βοήθεια από έναν εχθρό του, και παρόλα αυτά επιλέγει να κάνει μπλόφες. Πράγμα που άμα το καλοσκεφτούμε είναι υπερβολικά απίστευτο για το άνιμε, το οποίο μεταχειριζόταν μέχρι πρόσφατα τον Goku σαν μπούφο. Βλέπουμε τον Goku, που συνεχώς χαμογελάει και κάνει χαζομάρες, να πονήρεψε απότομα όταν αποφάσισε να πάρει την ευθύνη για το τουρνουά. Εδώ θα κάνω μερικά γενικά σχόλια για το επεισόδιο. Η ποιότητα στο σχέδιο έχει ανέβει αρκετά και υπάρχει απίστευτη συνοχή όσο αφορά τα μοντέλα χαρακτήρων. Λιγότερα περίεργα πρόσωπα, καθώς και περίεργες σιλουέτες, πράγμα που υπονοεί ότι οι animator έχουν αρκετό χρόνο να δουλέψουν τα σχέδιά τους και αυτοί που επιβλέπουν τα επεισόδια να διορθώνουν λάθη. Πέρα όμως από το σχέδιο, το επεισόδιο είχε και αρκετό animation. Είχαμε μαλλιά να ανεμίζουν, χαρακτήρες να κινούνται τριγύρω και γενικότερα τίποτα δεν έμοιαζε στατικό. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν τρία στιγμιότυπα bank animation. Συγκεκριμένα η μεταμόρφωση της Κάλυφλα, του Gaba, καθώς και της Gale από το opening, όπου καμία από τις τρεις δεν έμοιαζε να έρχεται κόντρα με το υπόλοιπο επεισόδιο. Όσο αφορά το διάλογο, φαίνεται να έχει δουλευτεί ιδιαίτερα, μιας και οι χαρακτήρες συνομιλούν μεταξύ τους και φανερώνουν μέσω του λόγου στοιχεία για τους χαρακτήρες τους, σε αντίθεση με προηγούμενα επεισόδια, όπου ο διάλογος χρησιμοποιόταν καθαρά για να δίνονται πληροφορίες ή απλά για να γίνεται κακό χιούμορ. Ο Yoshitaka Toshio, ο οποίος δουλεύει σταδιακά σε σενάρια επεισοδίων της σειράς, επιβεβαίωσε ότι μέσω των σενάριων του στοχεύει να μας δείξει απίστευτες μάχες στο τουρνουά. Επίσης, ο Tsutomu Ono, ένας ταλαντούχος animator, μου επιβεβαίωσε ότι μετά από το επεισόδιο 93 θα δουλέψει και σε άλλα επεισόδια της σειράς, υπονοώντας το πρωτάθλημα της δύναμης. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε και άλλα ταλέντα για τη σειρά, άρα καλύτερο animation. Επιπλέον, ο Shin Yang Sun, ένας από τους animators που δούλεψε στο επεισόδιο 93, μας έδωσε ένα σκίτσο από τη δουλειά του. Τέλος, ο Toyotaro επιτέλους μπήκε στους τίτλους της σειράς σαν σχεδιαστής, πιθανότατα για τα πρωτότυπα σχέδια τα οποία έδωσε για τους θεούς της καταστροφής.
Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε και άμα σταδιακά θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βασισμένα σε διάφορες σειρές, δώστε πόνο στο like και στο subscribe. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε μια τεράστια Dragon Ball κοινότητα στην Ελλάδα. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας και καλή υπόλοιπη Κυριακή!